Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον τουρισμό από την πλευρά του σχήματος, ας πούμε, του δικού μας. Εμείς ως γνωστόν, ως σχήμα αρχιτεκτόνων, δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, δεν έχουμε βιώματα, ας πούμε, εργασιακά από εκεί. Θα μπορούσαμε ίσως να σας πούμε για τον κλάδο των τεχνικών. Αλλά το αντιμετωπίζουμε το θέμα στο πλαίσιο, στο πλαίσιο των χωρικών συνεπειών που έχει η τουριστική ανάπτυξη. Και στο πλαίσιο αυτό, ας πούμε, θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις, ελπίζοντας ότι βοηθάμε την ευρύτερη συζήτηση γύρω από το τουριστικό φαινόμενο, αλλά και τα σχήματα, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με τον σχετικό, ας πούμε, εργασιακό χώρο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι είναι ενδεικτικό ότι ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο πολύπλευρο και αρκετά περίπλοκο, και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και ο ορισμός του τουρισμού είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Ένας κλασικός ορισμός είναι ότι τουρισμός είναι η μετακίνηση σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, αλλά και αυτός χωράει, ας πούμε, πολλή συζήτηση, στο βαθμό, ας πούμε, που ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, πολυκλαδικός. Δηλαδή έχει πολλές πλευρές. Τουρισμός είναι, ας πούμε, η φιλοξενία και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, η σύτηση και αντίστοιχα οι εργαζόμενοι, η ψυχαγωγία, οι μεταφορές, το εμπόριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι διαπλέκεται με μια σειρά από κλάδους το φαινόμενο και αντίστοιχα, ας πούμε, και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τις εργασιακές συνθήκες. Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 50 και του 60 και αργότερα, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι έχει δύο πλευρές. Θα μπορούσαμε να τη δούμε από δύο πλευρές. Μία πλευρά είναι μαζικός τουρισμός και ό,τι συνεπάγεται. Εμπορευματοποίηση, τυποποίηση του περιβάλλοντος, της τοπικής κουλτούρας κτλ. Και περιβαλλοντικές, ας πούμε, καταστροφές. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά ανάπτυξης του μαζικού, της ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, που είναι ότι ο μαζικός τουρισμός είναι συνέπεια, ας πούμε, της ύπαρξης του κοινωνικού συμβολέου, της κεϊνσιανής, ας πούμε, ρύθμισης της δεκαετίας του 50 και του 60, και πάνω απ' όλα, ας πούμε, των αδειών μεταποδοχών που προέκυψαν σαν κατακτήσεις, ας πούμε, της εργατικής τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν, ας πούμε, την επέδοση του κράτους πρόνοιας δεν υπήρχε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού, αλλά αντίθετα υπήρχαν, ας πούμε, απλά ταξιδιώτες, περιηγητές κτλ. Για να πάμε, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο, συντομεύοντας, ας πούμε, και λίγο. Στον ελληνικό χώρο το φαινόμενο, ας πούμε, του τουρισμού αναπτύσσεται πάλι από τη δεκαετία, ας πούμε, του 60. Έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κανείς για να βάλει, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο τις σημερινές, ας πούμε, εξελίξεις. Στην Ελλάδα κυριαρχεί, ας πούμε, ως αυτοαπασχόληση. Δεσπόζει, ας πούμε, στον κλάδο καταρχήν η ατομική οικογενειακή επιχείρηση, το μοντέλο του rooms to let, ας πούμε, αν θέλουμε να το πούμε σχηματικά. Έχει μία σειρά, ας πούμε, από χαρακτηριστικά. Είναι εύκολη η είσοδος, ας πούμε, στον κλάδο του τουρισμού. Υπάρχει διάχυση του οικονομικού ωφέλους σε ευρύτερα κοινωνικά, ας πούμε, και οικονομικά στρώματα με βάση τα παραπάνω μοντέλα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και εκτεταμένη, ας πούμε, καταστροφή των τουριστικών περιοχών και των τουριστικών πόρων, ας πούμε, οι οποίες τροφοδοτούν το φαινόμενο. Για να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα και να πούμε και κάποια μεγέθη, ενδεικτικό, ας πούμε, είναι ότι η λεκάνη της Μεσογείου συγκεντρώνει, ας πούμε, περίπου το 1/3 των παγκόσμιων ροών, ας πούμε, των παγκόσμιων τουριστικών ροών. Εντός της λεκάνης της Μεσογείου η Ελλάδα είναι τρίτη ή τέταρτη, ας πούμε, σε υποδοχή, ας πούμε, τουριστών. Αυτά τα λέω, ας πούμε, λίγο για να φανούν τα μεγέθη. Μετά, ας πούμε, το boom της δεκαετίας του 60, ο τουρισμός αναπτύσσεται και υπάρχει μία πτώση με την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ, όπου την κάνει μία σχετικά ακριβή χώρα και χάνει, ας πούμε, από τουρισμό με όρους ανταγωνιστικότητας. Και σήμερα, ας πούμε, αυτό που παρατηρούμε είναι μία κάθετη και πολύ σημαντική άνοδος και του φαινομένου, ας πούμε, και των επισκεπτών. Αυτό έχει μία πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία.
η άνοδος του φαινομένου του τουρισμού που βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κλάδος είναι έντονα συνδεδεμένος με τη συγκυρία και δει τη γεωπολιτική συγκυρία και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι ανταγωνιστικοί, ας πούμε παραδοσιακά ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τινησία, χώρες ας πούμε της Βόρειας Αφρικής, για γεωπολιτικούς λόγους ας πούμε βρίσκονται σε θέση να έχει πέσει ας πούμε κατακόρυφα η τουριστική κίνηση σε αυτές τις χώρες, και αυτό το κομμάτι είναι που το έχουν κερδίσει η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Πάντως αν κάτι ας πούμε αξίζει να κρατήσει κανείς είναι ακριβώς το γεγονός ας πούμε ότι η ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού είναι έντονα εξαρτώμενη από τη συγκυρία και η συγκυρία είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Ένα δεύτερο πράγμα ας πούμε το οποίο νομίζω ότι έχει μια σημασία ας πούμε να το δούμε είναι ότι το φαινόμενο του τουρισμού και οι τουριστικές ροές πάντα ας πούμε εξαρτώνται πολύ έντονα από τις εξελίξεις και στην εργασία ας πούμε και στο πεδίο της εργασίας στις χώρες από όπου προέρχονται οι τουρίστες. Είδαμε ότι ο ίδιος ο μαζικός τουρισμός ας πούμε είναι αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο του κοινωνικού συμβολέου. Οι εξελίξεις ας πούμε οι οποίες συμβαίνουν σήμερα στο πεδίο της εργασίας σε αυτές τις χώρες από όπου προέρχονται οι τουρίστες, που είναι η λιτότητα, η ελαστικοποίηση ας πούμε των εργασιακών συνθήκων και η συμπίεση ας πούμε των εργατικών στρωμάτων, αντανακλώνται ας πούμε και στο τουριστικό φαινόμενο με διάφορους τρόπους. Αναδύονται δύο πλευρές, ο φτηνός και μαζικός τουρισμός, αλλά απ' την άλλη ο τουρισμός πολυτελείας, ο οποίος αφορά τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, και στο οποίο ας πούμε όλες οι προσπάθειες από την πλευρά των επιχειρηματιών ας πούμε του τουρισμού είναι να αναπτυχθεί στην Ελλάδα αυτό το συγκεκριμένο ας πούμε κομμάτι της τουριστικής αγοράς, δηλαδή ο τουρισμός πολυτελείας, τον οποίο μάλιστα ο ΣΕΤΕ ας πούμε έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να τον μετράει. Όπως επίσης και το γεγονός ότι πλέον η εργασία ελαστικοποιείται όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά ακόμα και για τα στελέχη, και υπάρχει ας πούμε, θολώνουν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ εργάσιμου ας πούμε και ελεύθερου χρόνου, έχει την επίπτωση ότι δεν υπάρχουν πλέον για μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού μεγάλες και μακριές διακοπές, αλλά αντίθετα υπάρχουν κυριαρχούν τα Σαββατοκύριακα, τριήμερα, πιο σύντομες ας πούμε περιόδους ξεκούρασης ή τουριστική ψυχαγωγή ας πούμε σε συνδυασμό με εργασία, συνέδρια κτλ. Και αυτό έχει σαν συνέπεια οι προορισμοί των διακοπών να συνδέονται με την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς και να εντείνεται ακόμα περισσότερο η χωρική ανισότητα, με την έννοια ότι για παράδειγμα στην Ελλάδα οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν έντονα είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στο πολύ σε μία ώρα ας πούμε οδικής μετακίνησης από διεθνή αεροδρόμια, τα οποία αποτελούν και τις πύλες ας πούμε ανάπτυξης του φαινομένου. Εντός ας πούμε αυτής της συγκεκριμένης ας πούμε κλίμακας και με πρόσβαση ας πούμε στη θάλασσα, αναμένεται να αναπτυχθεί ας πούμε τα επόμενα χρόνια το φαινόμενο, και εδώ ας πούμε ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του κλάδου ας πούμε του τουρισμού είναι ότι προωθεί μια ανάπτυξη η οποία όμως έχει τη διάσταση της έντονης χωρικής ανισότητας. Αν κάτι ας πούμε μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει σχηματικά την τελευταία περίοδο είναι ότι, αν θέλουμε να το πούμε ας πούμε με ένα σύνθημα, είναι ότι περνάμε από τη τυπολογία ας πούμε του rooms to let στην τυπολογία του resort, δηλαδή πλέον τα κεφάλαια ας πούμε τα οποία ασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο συγκεντρώνονται, η μικροϊδιοκτησία ας πούμε και η αυτοαπασχόληση τείνουν ας πούμε να πλήττονται, να κάμπτονται κτλ. Και αναδύονται μεγάλες ας πούμε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ας πούμε εγκαθίστανται, χωροθετούνται σε μεγάλες και ενιαίες ιδιοκτησίες, με συγκέντρωση κεφαλαίου, προτιμώντας ας πούμε τα λεγόμενα ολοκληρωμένα τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές όπως μαρίνες, γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, σπα κτλ. Και παραθεριστική κατοικία, κομμάτι δηλαδή real estate.
η τάση αυτή, ας πούμε, επίσης καταστρέφει το περιβάλλον, αστικοποιώντας, ας πούμε, παρθένες μέχρι σήμερα από την άποψη, ας πούμε, του περιβάλλοντος περιοχές, και δεν έχει, ας πούμε, τη διάχυση των οικονομικών ωφέλων προς τα έξω, του οικονομικού όφελους προς τα έξω, που είχε το προηγούμενο μοντέλο, αξιοποιώντας, ας πούμε, οικονομίες κλίμακας και χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως το all inclusive, που κρατάνε, ας πούμε, τα κέρδη εντός του ολοκληρωμένου, ας πούμε, τουριστικού συγκροτήματος. Η τυπολογία αυτή αναπτύσσεται και συνδέεται πάρα πολύ έντονα με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, με τις αλλαγές στην νομοθεσία οι οποίες γίνονται, έχουν κωδικοποιηθεί με την ονομασία, ας πούμε, Fast Track, για τη διευκόλυνση, ας πούμε, των μεγάλων, των λεγόμενων στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων. Η συγκέντρωση του κλάδου θα διευκολυνθεί πολύ έντονα από την ιστορία η οποία γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, η οποία δεν αφορά μόνο την κατοικία. Μια πολύ σημαντική πλευρά της είναι ότι μέσω αυτής της διαδικασίας μεγάλο ποσοστό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα περάσει σε πολύ χαμηλές τιμές σε μεγάλους οικονομικούς, ας πούμε, επιχειρηματικούς, ας το πούμε, ομίλους του εξωτερικού. Και ουσιαστικά, ας πούμε, η κατάσταση οδηγείται, έτσι όπως το έχει εκφράσει για παράδειγμα ο David Harvey, στο οι φτωχοί, ας πούμε, να επιδοτούν την επιδεικτική κατανάλωση των πλουσίων, στο βαθμό που τα μεγάλα resort τα οποία κατασκευάζονται, ας πούμε, προωθούνται στην Ελλάδα, απευθύνονται στα ανώτερα οικοδομικά στρώματα, ας πούμε, της Ευρώπης. Κλείνοντας, ας πούμε, αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο, ότι έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε και τις εξελίξεις και στην Αθήνα, μια και είμαστε στην Αθήνα, όπου η υλοποίηση, ας πούμε, των σχεδίων περιλαμβάνει πολύ σοβαρές και πολύ σημαντικές αναπτύξεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες από αυτές να εξελίσσονται, και παράλληλα, ας πούμε, εξελίσσεται ένα φαινόμενο τουριστικού, ας πούμε, εξευγενισμού του κέντρου μέσω του γνωστού, ας πούμε, Airbnb και άλλων, ας πούμε, παρόμοιων πλατφορμών. Αυτό που έχει σημασία, ας πούμε, ίσως να κρατήσουμε και τελειώνω με αυτό, είναι ότι τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, η βαρύτητα του συγκεκριμένου κλάδου και στην οικονομία αλλά και στην απασχόληση θα συνεχίσει, ας πούμε, να αυξάνεται. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι τυπικό χαρακτηριστικό του κλάδου, είναι ότι είναι έντασης εργασίας και όχι έντασης κεφαλαίου. Επομένως, από την πλευρά των εργοδοτών, το εργατικό κόστος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, ας πούμε, κόστους και ανταγωνιστικότητας, και όχι η επένδυση σε κτίρια, υποδομές, ας πούμε, κτλ. Οπότε, ειδικά στο συγκεκριμένο κλάδο, η προσπάθεια από τους εργοδότες συμπίεσης του κόστους έχει στρατηγική σημασία, κατά τη γνώμη μου, και είναι ένας από τους δύο, ας πούμε, τρεις κλάδους οι οποίοι, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, τραβάνε, πιέζοντας, ας πούμε, και σε αυτή την κατεύθυνση την Τρόικα, στην συμπίεση και κατάργηση, ας πούμε, των εργασιακών δικαιωμάτων. Οπότε οι μάχες στους εργασιακούς χώρους, στον κλάδο του τουρισμού, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν στρατηγική σημασία, όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και ευρύτερα για το εργατικό κίνημα, και νομίζω, ας πούμε, ότι πρέπει, ας πούμε, να ασχοληθούμε στα σοβαρά από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ.